παρουσία πλήθους πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, η Καθολική Εκκλησία αγιοποίησε τη μητέρα Τερέζα και υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις. Ο Πάπας Φραγκίσκος ανέφερε ότι εφ' εξής ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να τιμά τη μνήμη της μητέρας Τερέζας, η οποία βοήθησε τους ανθρώπους που εξάντλησαν τις δυνάμεις τους, είχαν εγκαταληφθεί και θα πέθαιναν στην άκρη του δρόμου. Ανακηρύσουμε και ορίζουμε την ευλογημένη Τερέζα της Καλκούτας σε Αγία και να συγκαταλέγεται πλέον στους Αγίους και να εκλαμβάνεται έτσι από το σύνολο της Εκκλησίας. Το τάγμα Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας που συνέστησε τη δεκαετία του 50 συγκέντρωσε αρκετές φορές πειρά από όσους υποστήριζαν ότι δεν πληρούσε βασικούς κανόνες υγιεινής ή ότι τα χρήματα που συγκέντρωνε η μητέρα Τερέζα προέρχονταν από τις επαφές της με δικτάτορες. Αυτό πάντως δεν την εμπόδισε ούτε να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης το 1979, ούτε και να αγιοποιηθεί 19 χρόνια μετά το θάνατό της.